Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Σοφία Μαμπραντζά και σα καλωσορίζω στο CNN Greece. Στην εκπομπή αυτή, φιλοξενούμε την νικητήρια ομάδα ενό διαγωνισμού καινοτομία που πλέον αποτελεί θεσμό για τη χώρα μα. Η Λίγκλε Ελλά και το κοινοφελέ ίδρυμα Αθανάσιο Κάπαλα Καρίδη διοργάνωσαν το 2023 τον τρίτο μαραθώνιο ανάπτυξη λύσεων και εφαρμογών, το Social Hackathon, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξη και Επενδύσεων με την τεχνολογική και οργανωτική υποστήριξη τη Crowd ο στόχο για τον φετινό μαραθώνιο καινοτομία ήταν η ενεργοποίηση φορέων και επιχειρήσεων, αλλά και του συνόλου τη κοινωνία, για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών για την κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Συνολικά, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον του περισσότεροι από 200 διαγωνιζόμενοι, ενώ 21 ομάδε παρουσίασαν τι ιδέε του και 5 από αυτέ διασφάλισαν την είσοδό του στο πεντάμινο πρόγραμμα Επιχειρηματική Επτάχυνση. Ο μεγάλο τελικό στο Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη ανέδειξε την νικητήρια ομάδα, τη Life Pulse, τα μέλη τη οποία φιλοξενούμε στο CNN Greece. Να καλωσορίσω αμέσω τον Θωμά Πατσάνη, full stack προγραμματιστή που έχει αναλάβει την ανάπτυξη του front-end τη εφαρμογή, και τον Δημήτρη Ποζαρίτη, επίση full stack προγραμματιστή, που είναι ο lead προγραμματιστή για το back-end τη Life Pulse. Να ξεκινήσουμε με εσά, κύριε Πατσάνη, και θα ήθελα να μα περιγράψετε τι ακριβώ είναι η εφαρμογή LifePulse. Pulse. Καταρχά, καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το CNN για τη φιλοξενία. Η Life είναι μια εφαρμογή με στόχο την πρόθεση τη εθελοντική αιμοδοσία. Ο τρόπο λειτουργία της εφαρμογή είναι πάρα πολύ απλό. Οι χρήστε κατεβάζουν την εφαρμογή στα κινητά του, Επιλέγουν την ομάδα αίματό του, εάν τη γνωρίζουν, και δηλώνουν μια χιλιομετρική απόσταση, μέσα στην οποία λαμβάνουν ειδοποιήσει από νοσοκομεία σε περίπτωση ανάγκη. Κύριε Ποζαρίτη, ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από την οποία σχεδιάσατε την εφαρμογή. Παρόλο που το πρόβλημα το οποίο η Life προσπαθεί να λύσει είναι αρκετά πολύπλοκο, η φιλοσοφία είναι αρκετά απλή. Έχει ω εξή: Να μπορεί οποιοδήποτε έχει ανάγκη από αίμα να μπορεί άμεσα να καλύπτεται αυτή η ανάγκη του. Με την εφαρμογή ουσιαστικά στέλνοντα ειδοποίηση εγκαίρω στου αιμοδότε, οι οποίοι μπορούν να προσέλθουν στα κέντρα αιμοδοσία και να βοηθήσουν άμεσα το περιστατικό. Κύριε Πατσάνη, πού θεωρείτε ότι θα έχει απήχηση αυτή η εφαρμογή, ποιοι θα την χρησιμοποιήσουν. Η LifePulse έχει απήχηση στο μεγαλύτερο μέρο τη κοινωνία, σε όλου του ανθρώπου δηλαδή που μπορούν να αιμοδοτήσουν. Συνήθω είναι άνθρωποι από 18 έω 65 ετών. Και με τη χρήση τη εφαρμογή μπορούν έμπρακτα να βοηθήσουν και να στηρίξουν το δημόσιο ζήτημα υγεία τη χώρα μα. Ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σα τώρα για το μέλλον τη LifePals, κύριε Ποζαρίτη. Τα άμεσα σχέδιά μα είναι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με όσα περισσότερα νοσοκομεία μπορούμε, να υιοθετήσουν το admin κομμάτι τη εφαρμογή ώστε να μπορούν να ενημερώνουν του αιμοδότε ανάλογα με την ομάδα αίματό του, εφόσον αυτοί είναι διαθέσιμοι και μπορούν να δώσουν αίμα, είναι μέσα στο περιθώριο δηλαδή το οποίο του επιτρέπεται να ξανααιμοδοτήσουν και να έχουμε όσο περισσότερου χρήστε μπορούμε, ώστε να καλύπτουν οι ανάγκε των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκη και χρειάζονται άμεσα. Σα ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση και στο σημείο αυτό να υποδεχτούμε τον Πάνο Καραδαγλή που ασχολείται με το σχεδιασμό τη εφαρμογή, την ανάπτυξη τη ιστοσελίδα και τα social media τη LifePals. Κύριε Καραδαγλή, καλώ ήλθατε και θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντα σα: Είναι η εθελοντική αιμοδοσία ένα δύσκολο θέμα όπω το φανταζόταν κάποιο. Καλησπέρα και από μένα. Σχετικά με την ερώτησή σα, δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώ ένα δύσκολο θέμα. Σίγουρα επηρεάζει όλη την κοινωνία και υπάρχουν πολλέ απόψει γύρω από αυτήν. Μπορεί να υπάρχουν και πολλοί μύθοι γύρω από την εθελοντική αιμοδοσία και αυτό ακριβώ έρχεται να συμπληρώσει η Life Pulse. Θέλουμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για να δει την εθελοντική αιμοδοσία τόσο με ενδιαφέρον, με ενσυναίσθηση και εμπάθεια, αλλά να δει και μια διαφορετική πλευρά τη εθελοντική αιμοδοσία, τη διασκεδαστική πλευρά. Σκεφτείτε ότι μπορούμε δίνοντα μόνο 30 λεπτά από το χρόνο μα σε μια εθελοντική αιμοδοσία να σώσουμε έω και τρει ζωέ, παίρνοντα χυμό και αλμυρά σνάκ στο τέλο. Θέλουμε πολύ να προωθήσουμε αυτό το πέρα το κομμάτι, ώστε οποιοδήποτε ενδιασμό υπάρχει γύρω από την εθελοντική μοδοσία να, να εκλείψει. Αν θα θέλατε να προτείνετε το Social Hackathon σε νέου start-uppers, τι θα του λέγατε. Είναι σίγουρα μια υπέροχη εμπειρία. Σκεφτείτε ότι εμεί ξεκινήσαμε στο Social Hackathon έχοντα απλά μια ιδέα και την είδαμε να παίρνει σάρκα και ωστά. Οπότε θα πρότεινα σε κάποιον επιφύλακτα να. Έχοντα απλά και μια ιδέα και όχι πολύ προχωρημένε τεχνικέ γνώσει να κάνει αυτή την προσπάθεια, να ξεκινήσει αυτό το πέρα το ταξίδι. Και σίγουρα μόνο κερδισμένο μπορεί να βγει κάποιο από αυτό. Κλείνοντα, κύριε Καραδαγλή, κερδίσατε ένα πολύ σημαντικό έπαθλο. 40.000 ευρώ για την κοινωνιακή υποστήριξη και προώθηση τη ιδέα σα από τη Λίντι Λελά, παράλληλα με τη δυνατότητα πρακτική εφαρμογή τη ιδέα σα στην εταιρεία, καθώ και 5.000 ευρώ σε μετρητά από το κοινοφελέ ίδρυμα Αθανάσιο Κάπα Αλασκαρίδη. Τι κερδίσατε όμω από την παρουσία σα στο Social Hackathon συνολικά, Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι. Σκεφτείτε ότι πέντε μήνε βιώσαμε πάρα πολλά πράγματα. Είδαμε και την άσχημη πλευρά του να αποτυγχάνει κάτι το οποίο έχει σχεδιάσει, να βγαίνει λίγο έξω από το σχεδιασμό σου. Αλλά το σημαντικότερο κομμάτι που πιστεύω ότι μάθαμε ήταν η προσαρμογή, το να προσαρμοζόμαστε στι καταστάσει και οι γνωριμίε που επίση. Αποκτήσαμε γύρω από το Social Hackathon, όλα αυτά το οδήγησαν να έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μα και να το θυμόμαστε πάντα με πολύ ωραίε αναμνήσεις. Κύριε Καραδαγλή, ευχαριστώ πολύ. Μετά από έναν πραγματικό μαραθώνιο καινοτομία, το Social Hackathon φέτο ανέδειξε τη LifePulse που θέλει να φέρει την εθελοντική ομοδοσία στην καθημερινότητά μα ω νικήτρια εφαρμογή. Με την ευχή αυτό να γίνει όντω πραγματικότητα, κυρίε και κύριοι, χαίρετε.